Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Ραγιό που ετοιμάζεται για ταξίδι. Μάλιστα. Okay. Και είσαι από τη Λακωνία, γεννημένη το 1938. Μάλιστα. Με γονείς Μιχάλη και Μαρία και είχετε ένα αδερφό και τρεις αδερφές. Ναι, ο αδερφός έχει φύγει. Ναι. Έτσι. Αλλά πες μου κάτι, κύριε Ραγιό, ναι. Τα παιδικά σου χρόνια πώς τα χαρακτηρίζεις, ήταν φτωχικά? Θα σου πω. Ήταν φτωχικά αλλά αγαπημένη οικογένεια. Φτωχικά περάσαμε. Δουλεύανε οι γονείς μας για να ζήσουν εμάς. Δεν ήταν αρκετά τότε στη ζωή τη δική μου που μεγάλωσα να έχουμε ό,τι θέλαμε. Δεν μπορούσαμε να το έχουμε. Στερηθήκατε. Στερηθήκαμε πολλά πράγματα. Όταν όμως μεγαλώσαμε και φύγαμε, ιδιαίτερα εγώ πολλά χρόνια εδώ, ήταν άλλη ζωή. Ναι. Αλλά εκεί σαν κοπέλα που ήμουνα, κουράστηκα, δουλέψαμε, αλλά καλή οικογένεια. Πιστά. Από αγροτική οικογένεια ήρθες? Ναι. Και είχατε τα κτήματά σας και βοηθούσατε? Όλα, ναι, είχαμε βοήθεια, μας βοηθούσανε, δουλεύαμε και εμείς οι κοπέλες στα κτήματα. Βοηθούσαμε τους γονείς μας που γεράσανε όλα εκεί. Δούλεψα πολύ στην Ελλάδα εγώ για τους γονείς μου. Δουλεύαμε και τα χρήματα που παίρναμε, τα παίρνανε οι γονείς μας. Wow. Για να αγοράσουν κάτι να φάμε. Ήταν φτωχιά η ζωή μας, αλλά αγαπημένη οικογένεια. Πες μου, όταν ήσουν έφηβη, όταν ήσουν μια νέα κοπέλα, ναι, τι όνειρο είχες? Είχα ένα όνειρο ωραίο, να πάρω έναν άνθρωπο τον οποίο με αγάπησε στα 17 μου χρόνια. Ναι. Αγαπηθήκαμε, δεν χωρίσαμε ποτέ. Τον κύριο Παναγιώτη. Τον κύριο Παναγιώτη. Εδώ ήρθαμε, πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί του ως νέος. Μου έκανε τα φλινέα του, γύριζε, με έβλεπε, χορεύαμε, γλεντούσαμε. Ήρθαμε στην Αυστραλία, είχα πολύ καλή ζωή μαζί του. Πες μου κάτι, ήταν αναπόφευκτο να έρθει στην Αυστραλία? Πώς σου ήρθε να έρθει στην Αυστραλία? Ήταν το ρεύμα να πάμε στο εξωτερικό? Ναι. Τι ήταν που σε τράβηξε στην Αυστραλία? Να φύγω από εκεί, από τη φτώχεια. Μόνο αυτό. Να έρθω εδώ, να μπορέσω να έχω τη ζωή μου λίγο καλύτερη με τον άντρα μου, όπως ήρθα με τον άντρα μου και έζησα εδώ πέρα. Και με ποιο πλοίο ήρθες, θυμάσαι? Δεν ήρθα με πλοίο, ήρθα αεροπορικό. Αεροπορικός, πολυτελείας. Ήμουνα στα 26 κορίτσια με το ΔΕΜΕ και 23 και μας έφερε ένα μικρό αεροπλάνο στο South Australia, στο Port Pirie. Στο Port Pirie. Μάλιστα. Με τη ΔΕΜΕ. Με τη ΔΕΜΕ. Και άλλα 26 κορίτσια. Ναι, 23. 23 κορίτσια ήρθαμε μόνο με ένα αεροπλάνο από το ΔΕΜΕ. Wow. Εδώ πέρα με περίμενε ο νεαρός, ο αγαπημένος μου άντρας. Και μόλις βγήκα ήρθε και με πήρε και γυρίσαμε στο Μέλμπουρν. Στεφανωθήκαμε. Α, στη Μελβούρνη παντρευτήκατε? Μάλιστα, στην Αγία Τριάδα. Wow. Αλλά είχαμε μεγάλη ιστορία μαζί από παιδιά. Αγαπηθήκαμε, δεν χωρίσαμε καθόλου. Μεγάλη αγάπη, ε! Μεγάλη. Ήτανε μικρά παιδικίστικα χρόνια, αλλά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Με αγαπούσε, τον αγαπούσα, πέρασα μια ζωή καλή. Όμως εδώ τον έχασα. Καλά, εντάξει. Αλλά έχω αυτές τις λεβέντες. Πες μου, η πρώτη εντυπώσεις σου στην Αυστραλία, τι ήταν η πρώτη εντυπώσεις σου? Πώς σου φάνηκε η Αυστραλία όταν πρώτο ήρθες? Ήταν δύσκολη η γλώσσα, ήταν δύσκολη? Ναι, ναι, η γλώσσα δύσκολη, και αν εγώ πήγα σχολείο εκεί και ήξερα λίγα και συνονογιόμουν. Μας πήρε η ΔΕΜΕ, τα κορίτσια εκεί πέρα, και μαθαίναμε αγγλέζικα. Πώς θα μείνουμε υπηρεσίες εδώ στους πλούσιους. Με αυτό το σκοπό, όχι ότι θα παντρευόμουν άλλον. Ναι, και μας βάζανε να λέμε πώς είναι, θέλετε τον καφέ σας, το τι, όλα αυτά. Και είχα μάθει λίγα. Would you like a coffee? Αλλά όταν ήρθα εγώ εδώ, με περίμενε ο άντρας μου, το παιδί μου. Ναι, ναι. Ήτανε παλικάρι τώρα. Πες μου, η πρώτη σου δουλειά τι ήτανε στην Αυστραλία? Η δουλειά μου, πολλές δουλειές επάντησα. Παντρεύτηκα εδώ και γυρίσαμε με τον άντρα μου όλες τις φάρμες. Δουλεύαμε στις φάρμες. Το παιδί μου γεννήθηκε στο Port Pirie. No. South Australia, εδώ. Ο Γιώργος παντρεύτηκε, γεννήθηκε... Ο Γιώργος γεννήθηκε στο South Australia, στο Port Pirie. Δουλεύαμε με τον άντρα μου στις φάρμες. Κλαδεύαμε αμπέλια, μαζεύαμε σταφύλια, μαζεύαμε φρούτα. Ο άντρας μου δεν ήθελε εργοστάσιο εδώ που ήρθαμε. Πήρε ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα καραβάνι,
Είχαμε το παιδάκι μας μέσα και γυρίζαμε όπου υπάρχαν δουλειές έξω. Δούλεψα σκληρά στην Αυστραλία. Μαζί με τον άντρα μου. Και με κάθε εποχή, το κάθε φρούτο, το κάθε λάχανο, το κάθε, το κάθε τι. Το κάθε τι. Την ζήσαμε την, εγώ με τον άντρα μου ζήσαμε την Αυστραλία ολόκληρη έξω και μέσα. Πολύ διαφορετική ζωή είχε εσύ. Πολύ διαφορετική ζωή. Ναι, δεν ήρθα εδώ να μπω σε ένα εργοστάσιο και να καθίσω. Γυρίζαμε με τον άντρα μου έξω στις φάρμες, δουλέψαμε. Μέναμε από το ένα σπίτι στο άλλο, μεγάλωσα το παιδάκι μου μέσα στο αυτοκίνητο. Wow. Δουλεύαμε να βγάλουμε κάτι και το παιδί το είχαμε μωρό, το Γιώργο μου, ένα. Ναι. Τον είχα πίσω στο αυτοκίνητο και του είχα κλείσει το πισινοκάτσμα και ήταν, εκεί ήταν το κρεβατάκι του. Εκεί τον τάιζα την ημέρα, εκεί τον καθάριζα και έβγαινε στο παράθυρο το μωρό και μας ακνάντευε που δουλεύαμε και μαζέμαμε μπιζέλια, πίζ, you know, μαζέμαμε κλάδια, μαζέμαμε δε. Και μεγάλωνε και το παιδί στη φάρμα. Η ζωή μου ήταν δράμα τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ. Αλλά δουλέψαμε σκληρά, αποκτήσαμε το παιδί μας. Μετά πήραμε σπίτι, πιάσαμε δουλειές άλλες. Στη Μελβούρνη σπίτι που, ή εδώ στο Σίδνεϊ? Όχι, εδώ. Εδώ. Α, γιατί... Στο Μέιλενς πήραμε στο... σπίτι. Και πώς ήρθατε στο Σίδνεϊ, αφού είχατε δει την Αυστραλία, είχατε ήδη δει τη Μελβούρνη, πώς αποφάσισατε το Σίδνεϊ, για ποιο λόγο? Να σου πω ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά εδώ ο άντρας μου είχε μια αδελφή, okay. Η κουνιάδα μου. Ναι, ναι. Και λίγο-λίγο τραβήξαμε στο Σίδνεϊ. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ έβλεπε μπροστά του ότι πιο καλά ήταν να είμαστε στο Σίδνεϊ. Και ήταν πολύ ενεργητικός ο άντρας μου, με πενίσκη και πέρα. Αλλή μονός μου. Okay. Το Maryland, πώς σου φάνηκε? Γιατί άλλο να πηγαίνεις από φάρμα σε φάρμα σε φάρμα και άλλο να έχεις το σπίτι σου. Πιο καλά ήμουνα στο Maryland. Ναι. Όταν ήρθα μαζί με το παιδί μου στο σπίτι μου, πήραμε σπίτι με τον άντρα μου, καλό. Μείναμε μαζί, μεγαλώσαμε το γιο. Σπούδασε και η ζωή μου κύλαγε πολύ ωραία. Στο Σίδνεϊ δούλεψε στο Σίδνεϊ? Ναι, ναι, δούλεψα. Δούλεψα στις φάρμες εγώ. Ναι, αλλά στο Σίδνεϊ, όταν ήρθες στο Σίδνεϊ, δούλεψες και εδώ στην πόλη? Δούλεψα λίγο. Δούλεψα, όχι πολύ όμως. Μπορώ να σε ρωτήσω, κύριε Ραλιό, πώς δώσατε την ελληνική παράδοση στο Γιώργο, στο γιο σας? Τον πήγατε στο ελληνικό σχολείο, τον πήγατε στο ελληνικό χορό? Ναι. Εμείς συγάλαμε το ελληνικό με τον άντρα μου. Που, ναι. Ο Γιώργος μου πήγαινε σε αγγλέτσικο και σε ελληνικό σχολείο. Το βάλαμε και στο ελληνικό και έπαιρνε εκεί πέρα τα μαθήματα. Ναι. Ο Γιώργος είναι οφθαλμίατρος. Ναι. Μεγάλη περηφάνεια, κύριε Ραλιό, για σένα. Ξέρω. Δεν είναι μόνο ότι είναι οφθαλμίατρος και σπούδασε, είναι ότι είναι καλός άνθρωπος. Αυτό, λέω, έβγαλα ένα παιδί και τα παιδιά του ακόμα τρέμω που τα βλέπω, πώς τα έχει μεγαλώσει, πώς τα έχει μορφώσει και τον ευχαριστώ το γιο μου. Λεβέντες τα γόνια σου. Ναι, δόξα σε ο Θεός. Τη γλώσσα την ξέρουν, τραγουδάνε, χορεύουν ελληνικά, τι άλλο θέλω. Αυτό το χρουστάω στην ύφη μου. Η νύφη μου ήταν χορευτού και μπήκε στο χώρο, έβαλε και τα παιδιά της, έβαλε. Ο μεγάλος τραγουδάει ποντιακά, παίζει ποντιακά. Είναι Έλληνας καθαρός. Ποιος τον έφτιαξε? Η μάνα και ο πατέρας. That's right. Εγώ ήμουν μακριά τώρα. Να, αλλά είσαι και εσύ Έλληνα. Τον ευχαριστώ. That's right. Α, τα βοήθησα. Mm. Τα βοήθησα και εγώ, αλλά οι γονείς τους. Η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα? Είναι η δεύτερη πατρίδα. Μια καλή χώρα. Θα το πω. Μια καλή χώρα. Μπορεί να ζήσεις, να δουλέψεις και να μην σου λείπει τίποτα. Η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα είναι ότι την πονάμε, ότι είναι ωραίο το κλίμα της, είναι ωραία η Ελλάδα, αλλά αυτά που έχει η Αυστραλία δεν τα έχει η Ελλάδα. Εγώ πήγα και διακόπια στην Ελλάδα και είδα οι αδερφές μου πώς ζουν. Πέρασε ποτέ σου από το νου σου να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα? Ξέρεις ότι οι Έλληνες ήρθαν εδώ για 5 χρόνια να δουλέψουν και να γυρίσουν, πέρασε από το μυαλό σου καθόλου? Πάντα το είχα. Α, πάντα το είχες. Και τώρα φεύγω πάλι για την Ελλάδα. Το είχα πάντα ότι πρέπει να γυρίσω πίσω, να δω αυτές τις αδελφές μου, αυτή τη φτωχιά Ελλάδα να την ξαναδώ. Άσε που τώρα, με λίγα λόγια θα σου πω, το τελευταίο μου διακοπές που πήγα, έχει αλλάξει η Ελλάδα λιγάκι. Έχει τους γιατρούς της, έχει τα νοσοκομεία της. Όταν εμείς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, δεν είχαμε τίποτα.
Mm. Παπούτσια να φορέσουμε με τους γονείς μας. Μας στέρνανε να δουλέψουμε και το μεροκάματο το παίρναν οι γονείς να μας πάρουν ψωμί να φάμε. Περάσαμε φτώχεια. Mm. Ωραία η πατρίδα μας. Mm. Αλλά φτωχιά. Mm. Τώρα σήμερα δεν είναι το ίδιο. No. Έχω αδελφές και πέρα και ξέρω πως ζουν τώρα και αυτές. Mm. Τώρα θα πάω και θα μείνω. Κύριε Δαντιό, thank you very much. Καλό ταξίδι να έχεις και καλή επιστροφή.